θεωρώ ότι μέσα Μαΐου, αρχές με μέσα Μαΐου, θα γίνουν και η δικιά μας αποζημίωση όσον αφορά τουλάχιστον την καταστροφή που είχαμε 29 και 30 Νοεμβρίου του 2021. Κύριε Κουφέλλο, θυμόμαστε ότι είχαν διαπιστώσει τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ ότι ήταν πάνω από 30% η ζημιά, η καρπόπτωση τότε από τους θυελλώδεις ανέμους. Να πούμε και να διευκρινίσουμε ότι η αποζημίωση αφορά τους παραγωγούς που έγινε η διαδικασία, ο έλεγχος και έχουν υποβάλει αίτηση, έτσι. Ναι, ακριβώς. Και πώς θα γίνει η πληρωμή, έχει διευκρινιστεί? Θεωρώ ότι θα γίνει βάσει της αυτοψίας που έχουν κάνει και έχουν πληρωθεί άνθρωποι, δηλαδή έχουν βεβαιωθεί η ζημία που έχει υποστεί ο καθένας στο χωράφι, στο λεωκτημά του. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι, αυτό δεν μου το έχουν διασαφηνίσει και εμένα, αν θα είναι με το δέντρο ή αν θα είναι με το στρέμμα. Θεωρώ ότι θα είναι μια αποζημίωση της τάξης που είχε γίνει την προηγούμενη χρονιά, το 20 αν θυμάστε, πάλι που είχε γίνει στο Γέρα και στο Πλωμάρι, ναι, που είχαν δηλωθεί πάλι για την καρπόπτωση. Και έτσι θα μπορέσουν να αποζημιωθούν αρκετοί από τους λεωπαραγωγούς τους δικούς μας. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν μπορώ να πω αν είναι οριζόντιο, αν θα είναι οριζόντιο, αλλά θεωρώ ότι επειδή διαπιστώθηκε μεγάλη ζημία σε αρκετούς από τους λεωπαραγωγούς μας. 1,5 εκατομμύριο ελαιόδεντρα είχε διαπιστώσει ο ΕΛΓΑ ότι είχαν υποστεί ζημιά. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Από ό,τι θυμάμαι. Και τώρα για μια εκτίμηση είχαμε ακούσει για 1 ευρώ το δέντρο. Για το στρέμμα έχουμε κάποια εικόνα? Δεν έχουμε, για να μην δώσουμε και λάθος στοιχεία στους ανθρώπους. Ναι. Ακριβώς, εγώ δεν θέλω για να μην είναι, το καταλαβαίνω ότι επειδή η κοινωνία μας, η οικονομία μας περνάει πάρα πολύ δύσκολα αυτόν τον καιρό, ναι, και περίμεναν όλοι οι ελαιοπαραγωγοί αυτή την βοήθεια έστω από πλευράς τουλάχιστον της πολιτείας, ώστε να μπορέσουν και αυτοί να έχουν ένα καλό Πάσχα, να έχουν κάποια χρήματα επιπλέον. Δυστυχώς, επειδή είναι λίγο χρονοβόρες σε όλες τις διαδικασίες και υπάρχουν μεγαλύτερες, δεν είναι σε θέμα έκτασης, αλλά υπάρχουν μεγάλες περιοχές που έχουν υποστεί μεγάλες ζημίες, για αυτόν τον λόγο και είχαν προηγηθεί. Ναι. Εμείς κάναμε έγκαιρα την όλη προειδοποίηση. Ευελπιστούμε ότι μέσα στις αρχές του Μαΐου, μέσα Μαΐου, θα δοθούν. Μακάρι. Ναι. Πείτε μας και κάτι άλλο, επειδή έτσι το βλέπετε, το παρακολουθείτε από κοντά, την προσπάθεια που κάνουμε εδώ στην Λέσβο για το θέμα της ακαρπίας του ελαιώνα τα 3 τελευταία χρόνια και το πώς μπορεί αυτό να αποκατασταθεί, να βοηθηθεί δηλαδή ο ελαιώνας αλλά και η παραγωγή. Τι έχουμε από εκεί? Κοιτάξτε, είχαμε φτάσει σε ένα επίπεδο, το έχω πει και άλλη φορά, αλλά θα το επαναλάβω για να ξέρουν οι ακροατές μας. Είχαμε φτάσει σε επίπεδο υπουργού, δηλαδή είχαμε πάρει θετική εισήγηση από πλευρά ΕΛΓΑ ότι όντως αυτά τα 3 τελευταία χρόνια, τώρα πάμε στον 4ο χρόνο, υπάρχει μια ακαρπία στον ελαιώνα και γι' αυτό το λόγο ζητούσαμε την αποζημίωση. Και μάλιστα το ύψος της αποζημίωσης είχε καθοριστεί περίπου στα 12 εκατομμύρια για τη Λέσβο. Το θέμα είναι το εξής, ότι έγινε αλλαγή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, δηλαδή ο κύριος Λιβανός παρετήθηκε, ναι, και από εκεί και πέρα ανέλαβε ο κύριος Γιοργαντάς. Είμαστε μια επικοινωνία μαζί του. Ελπίζουμε ότι θα το δει και αυτό το θέμα, δηλαδή να το προχωρήσουμε το θέμα όσο δυνατόν συντομότερο. Απλά φανταστείτε ότι έχουν περάσει μόλις 2 μήνες από τότε που ανέλαβε τη θέση του Υπουργού. Πρέπει να ενημερωθεί για όλα τα θέματα. Δεν το έχουμε αφήσει, δεν το έχουμε παρατήσει αυτό το πράγμα. Πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει η όλη διαδικασία. Είμαστε σε καλό δρόμο. Γιατί το βασικότερο ήταν να γίνει θετική εισήγηση από πλευράς του ΕΛΓΑ. Ναι, ότι έγινε. Όντως έχουμε πληγεί. Ναι, ακριβώς. Ήταν το θέμα λίγο του ποσού, το οποίο έπρεπε, γι' αυτό το λέω, ήταν σε επίπεδο υπουργού, έπρεπε να συνεννοηθούν και με τον κύριο Σκυλακάκη, το Υπουργό Οικονομικών. Τώρα, αφού είχαν εξασφαλιστεί αυτά τα 12 εκατομμύρια, αυτές οι αλλαγές των υπουργών. Δεν είχαν εξασφαλιστεί. Όχι. Δεν είχαν εξασφαλιστεί. Το είχε μεταφέρει ο υπουργός, ο κύριος Λιβανός. Στο Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή, ότι πρέπει να δοθούν, ότι το ενέκρινε. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Τώρα, και ο κάθε υπουργός είναι και θεσμικός ο ρόλος του. Δεν πάει να πει ότι όποιος αναλαμβάνει πρέπει σκούπα τα προηγούμενα και από εδώ και πέρα. Πρέπει να έχει μια συνέχεια το πράγμα και υποθέσεις. Έτσι. Έχετε δίκιο, και από ό,τι βλέπω, ο νέος υπουργός έχει αυτό το. Να το πω έτσι, την επαφή με τον κόσμο. Ναι. Δείχνει πραγματικά ενδιαφέρον. Έχουμε μιλήσει ήδη, μας είπε ότι θα το εξετάσει το θέμα. Δεν είναι το αποκλεί, ούτε λέει ότι δεν βλέπω τι έχει κάνει ο προκάτοχός μου. Θεωρώ, γι' αυτό σας λέω, ότι είμαι αισιόδοξο ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Ο πρωτογενής αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει το σοβαρότερο θέμα και θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε η πολιτεία να σκύψει και να δώσει χρήματα απευθείας στους κοινοτρόφους. Πολύ σωστά. Απευθείας.
το κόστος των ζωοτροφών, το οποίο εγώ το λέω εξ αρχής και στη συνάντηση που είχαμε τον κύριο Κεδίκογλου την προηγούμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, του το τόνισα ότι είναι πλασματικό. Ναι. Οι ζωοτροφές που αυξήθηκαν δεν δικαιολογούνται. Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Ναι, μεν η Ουκρανία ήταν ένας από τους μεγαλύτερους φυτοβολώνες της Ευρώπης, αλλά από εκεί πέρα ακόμα δεν έχουν θερήσει. Όλα τα αποθέματα των ζωοτροφών υπάρχουν μέσα στις αποθήκες. Ναι. Δεν αυξήθηκε τίποτα. Το πετρέλαιο που αυξήσανε δεν έχει διακοπεί το αέριο ή, εν πάση περιπτώσει, το πετρέλαιο που διοχετεύει η Ρωσία προς την Ευρώπη. Μα και οι ζωοτροφές έχουν αυξηθεί από πέρσι το καλοκαίρι. Έχουν ανέβει τρομερά. Δηλαδή δεν είχαμε πόλεμο πέρσι το καλοκαίρι μέχρι. Ακριβώς. Είναι ένα αυτό το θέμα. Επειδή αυξήθηκε η τιμή του γάλακτος, ταυτόχρονα αρχίζουν και. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες κερδοσκοπίες από πλευράς εμπόρων, μεγάλων εμπόρων. Δεν μιλάμε για τους δικούς μας εδώ, τους τοπικούς, από μεγάλους εμπόρους, οι οποίοι βρίσκουν την ευκαιρία και λένε να μπορέσουμε να πάρουμε όσο περισσότερα χρήματα γίνεται. Δεν δικαιολογείται. Και τόνισα στον κύριο Υφυπουργό ότι επειδή είμαστε νησιωτική περιοχή, όλα τα νησιά μας, ανεξαίρετος, δεν μιλάμε μόνο για τη Λέσβο, έχουν πρόβλημα με τις ζωοτροφές και ακούω πάρα πολλούς κτηνοτρόφους μας οι οποίοι γυρίζουν και λένε θα τα δώσω τα ζώα, θα σηκωθώ να φύγω, έτσι, δεν βγαίνω καθόλου, μπαίνω κάθε μέρα μέσα. Ναι.